Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου Ιβοϊράνη, Πρόεδρος Κυριακή Κωνσταντινίδου, χοροδιδάσκαλοι Χριστίνα Πεντέρη και Μιχάλης Παπάζογλου. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ελπίζω να γίνει θεσμός και να πηγαίνει από χωριό σε χωριό ή αν θα την κάνετε σε κάθε χρόνο, δεν ξέρω. Πάντως, πολύ ωραία εκδήλωση. Ελπίζω να γίνει θεσμός. Σε όλους, συγχαρητήρια. Αυτό είναι το ημερολόγιο του Συλλόγου μας. Είναι ένα μυστικό για το Σύλλογό σας. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμπακίου, Πρόεδρος Αθανασία Θεοδωρίδου, χοροδιδάσκαλη Βαρβάρα Παρασκευά, Παναγιώτης Τσιμπερίδης. Νομίζω ότι η πιο ωραία στιγμή ήταν όταν οι δάσκαλοι χορού ανταλλάσσουν μεταξύ τους φιλιά και αναμνηστικά. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά για την πρόσκληση, για την όμορφη αυτή βραδιά που μοιραστήκαμε όλοι μαζί, για την όμορφη αυτή βραδιά που σμίξαν οι χοροί μας, τα χέρια μας και οι καρδιές μας. Να είμαστε λοιπόν πρώτα απ' όλα γεροί και δυνατοί, να ανταμώνουμε, να σμίγουμε τα χέρια μας και να πάμε από τον τόπο λίγο πιο μπροστά. Καλή σας διασκέδαση. Μορφωτικός Σύλλογος Κεφαλαρίου, Πρόεδρος Παναγιώτα Ξενίδου, χοροδιδάσκαλοι Τσουλφίδου Ματίνα και Μαρία Αποστολίδου Αθανασιάδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα. Είναι πολύ όμορφο το χωριό σας, εγώ ήρθα για πρώτη φορά. Ελπίζουμε και του χρόνου πάλι ξανά εδώ, όλοι μαζί να τα δώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολιτιστικός Σύλλογος Κυργίων Αρίων, Πρόεδρος Μιχάλης Πονδουλάκης, χοροδιδάσκαλος Γεώργιος Καλαβρινός. Ο πρόεδρος μας λείπει, είναι στη δουλειά. Σας χαιρετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Ήταν μια υπέροχη διοργάνωση. Φαίνεται η δουλειά που έχει γίνει και εμείς που δουλεύουμε στον πολιτισμό ξέρουμε πόσο πολύ δουλειά έχετε ρίξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο πανηγύρι, μακάρι και του χρόνου. Έχουμε και ένα δωράκι. Είναι το Σκύμητα Σογιάννη 13. Νεροθρέκτης. Μπουδάκης πρόεδρος. Ένα ο καθένας. Καλαβρικινός. Ευχαριστούμε πολύ τον Σύλλογο του Δοξάτου και έχουμε τον χρόνο να είμαστε όλοι γεροί και να ξανανταμώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φτελιάς. Πρόεδρος ο πρόδρομος Σωτηριάδης. Χοροδιδασκάλισσα η Δέσποινα Τσαλίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω τον χρόνο να ανταμώσουμε πάλι όλοι εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εδώ τελειώσαμε. Έμεινε ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου, που μπορεί να φιληθεί μεταξύ του.
απολαύσαμε χορούς της Μικράς Ασίας και θα συνεχίσω να σας διαβάζω για τους πολιτιστικούς συλλόγους που φιλοξενούμε σήμερα. Σειρά έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου Δράμας, η Βοηράνη. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Δοξάτου, του νομού Δράμας και αριθμεί περί τους 4.000 κατοίκους. Κοντά στο χωριό που είναι χτισμένο σήμερα, το χωριό και προς ανατολικά, υπήρχε προϊστορικός οικισμός της μέσης και ύστερης νεολιθικής εποχής, 5.000 χρόνια π.Χ., που κατοικήθηκε αρχικά από θρακικές φυλές και αργότερα από Έλληνες, Μακεδόνες και Ρωμαίους. Κατά τον 4ο με 6ο αιώνα μετά Χριστό υπήρχε οικισμός, η ονομασία του οποίου εικάζεται ότι ήταν Βοηράνη, ίσως από τις παρακείμενες πηγές που έρεαν με ορμή. Την ονομασία αυτή οι Τούρκοι κατακτητές τη μετέτρεψαν σε Μπόιραν ή Πόιραν από το 1383 και μετά. Μετά την απελευθέρωση της περιοχής από τον Τούρκικο ζυγό το 1913, την Μικρασιατική καταστροφή 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το χωριό κατοικήθηκε από Έλληνες πρόσφυγες προερχόμενους από τη Βόρεια και την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου Δράμας, Βοηράνη, ιδρύθηκε το 1977. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση και αναβίωση των εθήμων των κατοίκων του χωριού. Στα 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, έχει αναπτύξει πλούσια και αξιόλογη δραστηριότητα σχετικά με πολιτισμό και παράδοση, η οποία τον έχει αναδείξει σε σημαντικό παράγοντα της ζωής του τόπου και της ευρύτερης περιοχής του νομού. Έχει δημιουργήσει χορευτικά συγκροτήματα που χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, κυρίως ποδιακούς και θρακιώτικους, διότι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού είναι πρόσφυγες από τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη, Βόρεια Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Μικρό και Μεγάλο Βογιαλίκη, Μικρά Ασία και άλλα. Έχει έντονη παρουσία σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Έχει ανεβάσει με επιτυχία πολλές θεατρικές παραστάσεις. Δημιούργησε πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη, διοργανώνει συναυλίες, ομιλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορών, αναπαράσταση θρακιώτικου και ποντιακού γάμου, εκδήλωση για τη γενοσυκοτονία του ποντιακού πληθυσμού και άλλα. Επίσης, εξέδιδε επί 10 χρόνια εφημερίδα με το όνομα Βοηράνη.